ο οποίος είμαι σίγουρος ότι όπως και εγώ δεν δέχομαι αυτό που όρισα για μένα, δεν το δέχεστε κι εσείς ανατρέποντας τα στερεότυπα. Λένε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η θέση που πρέπει να λες ψέματα. Ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος και από τον τρόπο και τις ηθικές αρχές στη βάση των οποίων κάνει την δουλειά του. Εσείς στη δουλειά του δημοσιογράφου, εγώ την δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνει τις απαντήσεις και μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το είπα αποφορτίζοντάς το για να το βάλουμε στην άκρη για να μπούμε στην κουβέντα. Και επειδή η επικαιρότητα και η δισογραφία καμιά φορά δίνει τον τόνο αυτών των συζητήσεων. Πάντως, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό το οποίο. Δεν νιώθω ενοχές. Ούτε εγώ δεν νιώθω καμία ενοχή. Όπως δεν νιώθω ενοχές. Έχω την εντύπωση ότι η δημόσια τηλεόραση έχει αποδείξει ότι και μπορεί να γίνει και πολύ συχνά γίνεται φάρος πολύπλευρης ενημέρωσης, αν ειδικά τη συγκρίνει κανείς με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ειδησιογραφία και την ενημέρωση τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια. Επομένως εκεί νομίζω ότι υπάρχει άλλη όψη του νομίσματος, ότι πολλές φορές και η δημοσιογραφία της ΕΡΤ και η ενημέρωση που παρέχει η δημόσια τηλεόραση και οι δημόσιοι φορείς γενικώς, αλλά και οι ανακοινώσεις κυβέρνησης βρίσκονται πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι η εικόνα που σκιαγραφείται καθημερινά στα δελτία των 8. Εγώ οφείλω να καταθέσω πάντως ότι σύμφωνα με αυτά τα στερεότυπα εσείς θα έπρεπε να είσαστε μία από τις επιλεκτικές πηγές πληροφόρησής μου. Δεν μιλάμε ούτε καθημερινά. Γνωριζόμαστε λίγο, έχουμε συναντηθεί δύο φορές. Δεν με τιμάτε με συχνά τηλεφωνήματά σας. Δεν σας τιμώ με πολλές ενοχλήσεις. Είναι αυτό που λένε δεν σας ξέρω καλά, δεν με ξέρετε καλά. Άρα το στερεότυπο ας το κρίνει αυτός που παρακολουθεί. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα μία επιστολή του Πρωθυπουργού. Γιατί λέω η επικαιρότητα καμία φορά δίνει τον τόνο. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα, εθνικά ζητήματα με την Τουρκία, με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, αλλά και άλλα ζητήματα. Αλλά πριν από λίγη ώρα, επειδή συζητάμε το τελευταίο διάστημα για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων σε αυτή τη χώρα, για την ανάγκη αλλαγών, για το θέμα της διαφάνειας με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, είναι ο πυρήνας, η καρδιά του προβλήματος των μεταρρυθμίσεων. Πριν από λίγη ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα μια επιστολή του Πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, προς την κυρία Γεννηματά. Μετά από δική της επιστολή, απαντά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπου ανοίγει ένα θέμα που, αν δεν κάνω λάθος, άνοιξε στην αρχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο αργότερα. Εγκαταλείφθηκε, αν καταλαβαίνω καλά, στην πορεία. Ξαναέρχεται στην επικαιρότητα και λόγω αυτών που περιέγραψα νωρίτερα. Και αν καταλαβαίνω καλά από την επιστολή, ανοίγει ένα παράθυρο, τουλάχιστον με το κίνημα αλλαγής, για να γίνουν κάποια βήματα. Όπως και να τα υπολογίσετε, 1,5 χρόνος είναι πριν τις εκλογές για την παρούσα Βουλή. Θα σας πω το εξής. Σε σχέση με την δέση, νομίζω ότι εγκαταλείφθηκε ποτέ η δέσμευση για να εκκινήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Αντίθετα. Πάντως δεν ήταν και από τις πρώτες προτεραιότητες. Θα σας πω. Εμείς εκκινήσαμε έναν πλατή δημόσιο διάλογο που δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική δημόσια ζωή, ο οποίος ξεκίνησε μετά από μια παρέμβαση του Πρωθυπουργού το καλοκαίρι του 2016, στο οποίο είχε καθορίσει ένα γενικό πλαίσιο εντός του οποίου η παρούσα κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, δηλαδή στη βάση μια σειρά στόχων που αφορούν την εμβάθυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αφορούν την στήριξη των κοινωνικών δικαιωμάτων, αφορούν μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, η οποία έχει πληγεί όχι ανεπανόρθωτα κατά τη γνώμη μου, εφόσον μπορέσουμε και προχωρήσουμε σε αυτές τις τομές τις οποίες έχουμε προτείνει. Και στη συνέχεια, μετά από εκείνη την παρέμβαση, η οποία είχε γίνει στο προάβλιο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στην οποία είχαν συμμετάσχει εκατοντάδες πολίτες, άνθρωποι της νομικής επιστήμης, δικαστές κλπ. Αλλά και απλοί πολίτες, εκκίνησε μια συζήτηση υπό την Επιτροπή
της οποίας επικεφαλής ήταν ο κύριος Πουρδαλάκης, η οποία έκλεισε τον κύκλο της. Κυρία Γεννηματά, από όσο γνωρίζω, και το κίνημα αλλαγής, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ, δεν είχαν τιμήσει τη συγκεκριμένη επιτροπή με προτάσεις ή με απόψεις για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, η πρόταση, αν και καθυστερημένη, που καταθέτει η κυρία Γεννηματά, και το κίνημα αλλαγής είναι απολύτως καλοδεχούμενη. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Εσείς έχετε πρόταση ως κυβέρνηση, ως κυβερνητική πλειοψηφία? Βεβαίως, η πρόταση την οποία. Είναι συγκροτημένη, περιλαμβάνει πρόταση, και αυτά που η επικαιρότητα έχει φέρει μπροστά. Επιτρέψτε μου. Θα συζητήσουμε τις ουσίες γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το διάλογο, και ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι η πρόταση αυτή είναι καλοδεχούμενη, θα συζητηθεί και μεταξύ τους εφόσον το επιλέξουν, αλλά και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία όμως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να κινήσει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η κατάλληλη συγκυρία, έχοντας μπροστά μας την τέταρτη αξιολόγηση, έχοντας μπροστά μας τις διαπραγματεύσεις για την μεταπρογραμματική, για το μεταπρογραμματικό καθεστώς εποπτείας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, να ανοίξουμε και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ωστόσο, μέχρι τότε είναι ένας πολύ καλός, μας δίνεται μια πολύ καλή δυνατότητα να προχωρήσουμε στην συζήτηση με τις πολιτικές δυνάμεις. Θα σας πω όμως ότι... Κρατώ ένα συμπέρασμα από αυτά που περιέχονται στην επιστολή του κυρίου Τσίπρα προς την κυρία Γεννηματά, ότι δεν μπορεί να είναι ουδέτερη πολιτικά. Ακριβώς, δεν μιλάμε για μια τεχνοκρατική αναθεώρηση, κύριε Γιαννούλη, η οποία έρχεται να δώσει λύση σε τεχνικά προβλήματα. Δεν μιλάμε για μια πολιτικά ουδέτερη πρόταση, λες και το Σύνταγμα δεν αποτελεί τίποτα άλλο παρά ένα κείμενο τεχνικού χαρακτήρα, που το μόνο το οποίο ρυθμίζει είναι το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου γίνεται η πολιτική σύγκρουση. Αντιθέτως, έχει και πολλά ουσιαστικά ζητήματα τα οποία ρυθμίζει, δηλαδή τα ζητήματα ειδικά των κοινωνικών δικαιωμάτων, τα ζητήματα των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία προϋποθέτουν συγκεκριμένες πολιτικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Και σε αυτές τις πολιτικές τοποθετήσεις οι συνενέσεις μεταμορφώνονται, μετατοπίζονται ανάλογα με τον τρόπο που ο καθής βλέπει την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Εξάλλου, δεν είναι ο κύριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, δεν θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει δυνατότητα για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς κατά την άποψή του μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τους θεσμούς, όπως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, δεν μπορεί να αποτελεί συνομιλητή ούτε του Κινήματος Αλλαγής, ούτε της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Προφανώς ο κύριος Βενιζέλος θεωρεί ως κυβερνήσεις που σέβονταν τους θεσμούς τις δικές του κυβερνήσεις ή τις κυβερνήσεις στις οποίες συμμετείχε αυτός, είτε ως αντιπρόεδρος, είτε ως υπουργός οικονομικών, είτε ως υπουργός πολιτισμού, είτε ως υπουργός σε διάφορα άλλα υπουργεία. Και οι οποίες αυτές οι κυβερνήσεις έφεραν τη χώρα εδώ που την έφεραν. Καμία αντίρρηση, αλλά ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε μια διαφωνία εντός ενός πολιτικού σχηματισμού, διεκδικώντας την επιστημονική και πολιτική. Δεν είναι ζήτημα επιστημονικό. Ο κύριος Βενιζέλος δεν έβαλε ζήτημα συνταγματικής ουσίας. Έβαλε ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό. Πολιτικό. Τι είπε, ναι. Τι είπε, ότι δεν μπορεί η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να ανοίξει εφόσον στην κυβέρνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Για ποιο λόγο το λέει αυτό? Διότι θεωρεί ότι η υπόθεση, για παράδειγμα, της Νοβάρτης αποτελεί μια σκευωρία η οποία αναδεικνύει έναν υποτιθέμενο μη σεβασμό στους θεσμούς εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Πρόκειται για μια τοποθέτηση την οποία μπορούν να την κρίνουν φυσικά οι πολίτες και να συγκρίνουν για το αν και κατά πόσο η σημερινή κυβέρνηση σέβεται τους θεσμούς και αν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, στις οποίες επαναλαμβάνω συμμετείχε ο κύριος Βενιζέλος, ήταν οι θεσμικά άμεμπτες. Βάλατε όμως στο τραπέζι και έναν άλλον όρο, τον όρο της συνένεσης, της συνεργασίας. Και πηγαίνει είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συγκλήσεις και συνενέσεις μπορούν να υπάρχουν και σε επιμέρους ζητήματα, χωρίς αυτό να μετατρέπεται ή να μετασχηματίζεται σε μια συνολική πολιτική συνεργασία. Όχι. Αλλά δεν μπορεί να είναι δύο παράλληλες γραμμές που δεν ενώνονται και δεν συναντιούνται ποτέ, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι. Και αναφέρομαι. Γι' αυτό μιλάω για συγκλήσεις. Επικουρικά
στο όταν πρόκειται για ένα κυβερνητικό σχήμα. Γιατί το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ότι μπορώ να δεχθώ κάθε προσέγγιση υπερβατική για το πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος σε ένα κυβερνητικό σχήμα και για ένα κομβική σημασία ζήτημα και μια κεντρική επιλογή της κυβέρνησης να παρουσιάζει, να το πω και λίγο νομικά, αποκλίνουσα συμπεριφορά και να λέει ότι ό,τι και να γίνει, ναι, συγκυβερνούμε. Αναφέρομαι στον κύριο Καμένο και στο θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Προσπαθώ να κάνω κάθε δυνατή υπέρβαση σκέψης και προσέγγισης, αλλά κάποια στιγμή με την κοινή λογική αυτά δεν κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Δηλαδή ότι παραμένουμε στον κυβερνητικό συγχρηματισμό, η κυβέρνηση δεν πέφτει αν δεν το αποφασίσουμε οι δύο επικεφαλείς των κομμάτων αυτών, αλλά στο θέμα Μακεδονία δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να προσχωρήσω στην άποψη που λέω ότι και το όνομα είναι μέσα στη συζήτηση. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ξεκινήσω με ένα... Εγώ μπορώ να το εξηγήσω. Ξεκινήσω με ένα σαν παράδειγμα. Εκπρόσωπος ή και σαν νέος πολιτικός. Και σαν... Γι' αυτό έκανα τη διαφορά. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκεί νομίζω ως ιδιότητα. Ακούστε, θέλω να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα από την πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ευρώπης και μάλιστα της Γερμανίας. Ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα του ελληνικού χρέους, το οποίο ήταν κεφαλαιώδες, όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά για το σύνολο της Ευρωζώνης και για το μέλλον και την πορεία της Ευρωπαϊκής Ενωπής εν συνόλο και γενικώς. Οι δύο κυβερνητικοί εταίροι στη Γερμανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχαν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Στο πλαίσιο βεβαίως μιας πολιτικής συνεργασίας και κυβερνητικής συνεργασίας σε ένα θέμα που αφορά και την εξωτερική αλλά και κυρίως την ευρωπαϊκή πολιτική της Γερμανίας, δεν υπήρχε δυνατότητα να υπάρξει κονσένσους και αντιθέτως οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες διατηρούσαν τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια τις πολύ σοβαρές τους επιφυλάξεις σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούσε ο κ. Σόιμπλε και μάλιστα όχι μόνο στο ελληνικό ζήτημα. Αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Το βιώσαμε. Ήταν οι ίδιες οριακές πλειοψηφίες εντός κοινοβουλευτικών ισορροπιών. Αυτό δεν έχει να κάνει. Αυτό δεν έχει να κάνει. Διότι αν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα αποχωρούσε από την κυβέρνηση εξαιτίας μιας οποιασδήποτε διαφωνίας, δεν υπήρχε πλειοψηφία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Επομένως, το αν είναι οριακή ή δεν είναι οριακή η πλειοψηφία δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι σε κυβερνήσεις συνεργασίας και στην Ευρώπη και σιγά σιγά αυτό πρέπει να το αρχίσουμε να το κατανοούμε και στην Ελλάδα, βεβαίως θα υπάρχουν και ζητήματα όπου οι κυβερνητικοί εταίροι δεν θα έχουν απολύτως ίδιες απόψεις, δεν θα έχουν ταυτόσιμες απόψεις, αντιθέτως μπορεί να έχουν και επιφυλάξεις, διαφωνίες, ζητήματα στα οποία δεν θέλουν και δεν επιδιώκουν τα ίδια πράγματα, χωρίς αυτό να σημαίνει και αναγκαστικά αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος ή πτώση της κυβέρνησης. Εφόσον το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο και έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και εφόσον το κόμμα το οποίο εκφράζει επιφυλάξεις σε σχέση με μια συγκεκριμένη θέση δεν αποσύρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση, αυτό δεν έχει κανένα λόγο να οδηγήσει οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η λογική του ότι συμφωνούμε σε όλα, η λογική του ότι επί της ουσίας επαναφέρει τις βασικές συντεταγμένες ενός πολιτικού συστήματος το οποίο οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, στο πολιτικό σύστημα των παντοδύναμων δύο πολιτικών κομμάτων τα οποία μπορούσαν να κυβερνούν χωρίς να έχουν ανάγκη οποιασδήποτε συνεργασίας κλπ. Είναι μια παλιά αντίληψη που ακολουθεί και το παλιό πολιτικό σύστημα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν την πολιτική πολίτες σε αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα ξεπεραστεί και επί της ουσίας θα σας πω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι δύο κόμματα τα οποία προέρχονται από έχουν διαφορετικές πολιτικές ιστορίες, διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, διαφορετικές ιδεολογικές τοποθετήσεις. Κανένας δεν το κρύβει αυτό, δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να κρυφτεί. Ούτε μπορεί κάτι γνώμη να κρυφτεί. Ναι, βέβαια, και έχουν συμφωνήσει σε δύο. Αλλά μου δώσατε ένα παράδειγμα με έναν πολιτικό πολιτισμό, θα το πω λίγο πιο ψυχρό. Πιο ψυχρό αίμα. Εδώ το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων μεταξύ των πολιτικών στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων σε κάποιες εκφάνσεις του έχει πάρει και το χαρακτήρα βεντέτας. Λέγονται και βαριά πράγματα. Δεν θα το έλεγα βεντέτα, νομίζω ότι είναι περιθώριο. Δεν πηγαίνω στην έκταση της προδοσίας ή όλων αυτών που ακούγονται. Νομίζω ότι οι επιθετικές δηλώσεις είναι μάλλον περιθωριακού χαρακτήρα και υπερπροβάλλονται για προφανείς πολιτικούς λόγους, για λόγους που έχουν να κάνουν με πολιτική σκοπιμότητα. Προβάλλονται γιατί λέγονται. Υπερπροβάλλονται θα έλεγα, διότι για λόγους, σας ξαναλέω, προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας. Διότι υπάρχει μία προσπάθεια, επιχειρείται να δημιουργηθεί τεχνητή κρίση στον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η κυβέρνηση και στην συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κατά τα άλλα, θα σας πω ότι. Είμαστε κοντά στη συμφωνία, πιστεύετε. Επιτρέψτε μου λίγο στο προηγούμενο θέμα. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες συνεργάστηκαν και το Γενάρη του 2015 και το Σεπτέμβριο του 2015 μετά τις εκλογές που προέκυψαν από την εξαιτίας της συμφωνίας η οποία υπογράφηκε με τον τρόπο με τον οποίο υπογράφηκε αφορούσαν δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν η έξοδος από την Μνημονιακή Επιτροπή και ανόρθωση, εν πάση περιπτώσει, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ένα. Και το δεύτερο πράγμα αφορούσε την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη θεσμική θωράκιση της ελληνικής πολιτείας έναντι τέτοιων φαινομένων και πρακτικών. Αυτοί ήταν και αυτοί εξακολουθούν να είναι οι δύο βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους ορίζουν την κυβερνητική συνεργασία, η οποία νομίζω ότι θα φτάσει στο τέλος, έτσι όπως αυτό ορίζεται από τις συνταγματικές διατάξεις. Τώρα, επί της ουσίας, για το αν θα υπάρξει συμφωνία. Έχουν υπάρξει αρκετά βήματα προοδού με δεδομένη και την στροφή και την αναθεώρηση παλιότερων ακραίων και εθνικιστικών απόψεων που υιοθετούσαν κυβερνήσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θεωρώ ότι η πολιτική βούληση είναι δεδομένη και από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν είναι απλά, δεν είναι τεχνικού χαρακτήρα, με κυριότερο το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης έτσι ώστε να καλυφθεί η προϋπόθεση του έργα όμνες, γιατί ξέρετε ότι η ελληνική κυβέρνηση προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις λέγοντας ότι θα συμφωνήσει με μια σύνθετη ονομασία η οποία θα είναι έναντι όλων έργα όμνες και θα ισχύει για όλες τις χρήσεις. Αυτό το έργα όμενης προφανώς προϋποθέτει και συνταγματική αναθεώρηση εκ μέρους των γειτόνων μας από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία. Δύσκολο πολιτικά εγχείρημα. Αυτό ως προς το πολιτικό του σκέλος και τις πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσε να πυροδοτήσει στη γείτονα δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά τουλάχιστον τεχνικά σε αυτό το στάδιο είναι αρκετά δύσκολο. Νομίζω όμως ότι υπάρχει. Όσο δύσκολο είναι και το εγχείρημα μια συμφωνία στην Ελληνική Βουλή. Δυνατότητα. Εγώ θα επιμείνω θα πάλι από την πίσω δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα ότι είναι το ίδιο δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει όμως εμείς έχουμε πει με σαφήνεια ότι εντός αυτού του πλαισίου πρέπει να υπάρξει συμφωνία και αυτή τη στιγμή η μπάλα είναι στο γήπεδο των γειτόνων μας οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν μερικά βήματα ακόμα έτσι να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην πολυπόθητη, κατά τη γνώμη μου, συμφωνία. Και όλη αυτή η συζήτηση, ένα σχόλιο σε σχέση με το πάθος που είπατε ότι χαρακτηρίζει τη δημόσια ζωή σε σχέση με το ζήτημα της ονομασίας, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στη βάση επιχειρημάτων που θα αφορούν την σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, να γίνει με όρους σοβαρότητα, συνέπειας, υπευθυνότητας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πολιτική γραμμή μια εθνικιστική πολιτική γραμμή οδήγησε την Ελλάδα σε αλλεπάλληλες διπλωματικές ήττες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να σας πω μόνο και πραγματικά κλείνω για να μην καταχραστώ την ευγένειά σας ότι οι 110 περίπου χώρες έχουν αυτή τη στιγμή αναγνωρίσει στο πλαίσιο του ΟΗΕ την γείτονα με την συνταγματική της ονομασία, ενώ υπάρχουν οι αποφάσεις, υπάρχει η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης του 2011 η οποία ήταν μια εξαιρετικά προβληματική απόφαση για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Άρα σας λέω και υπάρχει ότι η κοινωνική και διεθνής πραγματικότητα βέβαια, η εθνικιστική γραμμή, η γραμμή της υπεράσπισης αν θέλετε των εθνικών δικαίων
και όχι του δημοσίου συμφέροντος και όχι του κοινού συμφέροντος, είναι μια γραμμή η οποία μόνο σε τραγωδίες και σε ήττες μπορεί να οδηγήσει. Πάμε ανατολικότερα, πάλι σε γείτονες, στην Τουρκία. Ειλικρινά έχω μια δυσκολία να τα ταξινομήσω για να ξεκινήσουμε από κάπου. Ή αν θα είναι ως μείζονος σημασίας και είναι το θέμα των δύο στρατιωτικών, το ξέσπασμα Γιλντιρίμ πριν από λίγες ώρες, η συμπεριφορά Ερντογάν σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βάρνα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας ως Έλληνα πολίτη. Αν ανησυχείτε, και μετά ως κυβερνητικού στελέχους, αν ανησυχείτε ότι όλο αυτό το θολό και γκρίζο τοπίο μπορεί να έχει συνέπειες. Δηλαδή, αυτό που όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν, μια όξυνση. Ναι, όταν ο μεγάλος μας γείτονας λειτουργεί... Έχετε διαβάσει τι έχει πει ο Γιλντιρίμ πριν από λίγες λειτουργεί, ώρες. Λειτουργεί, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο. Λειτουργεί με όρους προκλητικότητας, με όρους όξυνσης, με όρους αποσταθεροποίησης. Είναι προφανές ότι υπάρχει προβληματισμός, όχι μόνο στην κυβέρνηση και στους Έλληνες πολίτες, πράγμα το οποίο είναι και εύλογο και λογικό. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις μια τέτοια στάση εκ μέρους της Τουρκίας και υπό ποιο πρίσμα τη βλέπεις. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι διμερές πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας. Η στάση της, η συμπεριφορά της, ο τρόπος με τον οποίο κάνει η εξωτερική πολιτική τους τελευταίους μήνες επικαθορίζεται πλήρως, κυρίαρχα, από την κρίση στα βόρεια, και στα βόρεια σύνορά της. Mm. Δηλαδή, στα σύνορά της με τις περιοχές εκείνες στις οποίες διαβιούν... Τις περιοχές φωτιάς. Κυρίως οι κουρδικοί πληθυσμοί. Mm-hmm. Όλο αυτό το πρόβλημα και η ένταση που, στην οποία βρίσκεται η Τουρκία καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται και σε σχέση με τις ΗΠΑ και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την Ελλάδα και σε σχέση τελικά σε αυτό το με την Κύπρο. Σε άρα, αυτό λοιπόν, το πολύπτυχο θα εντάσσεται και το θέμα των δύο στρατιωτικών. Εκτιμώ ότι είναι μία από τις εκφάνσεις της αποσταθεροποιητικής πολιτικής στην οποία ακολουθεί η Τουρκία, εξωτερικής πολιτικής στην οποία ακολουθεί η Τουρκία το τελευταίο διάστημα. Η ένταξη αυτού του θέματος, αυτή την ατζέντα, καθιστά πιο δύσκολη τη διαδικασία επιστροφής αυτών των δύο Ελλήνων πολιτών. Ακούστε, εμείς αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν στην αρχή να μην το μετατρέψουμε σε ένα μείζον διπλωματικό επεισόδιο, να προσπαθήσουμε να δείξουμε καλή θέληση και με διπλωματικούς όρους, με πολιτικούς όρους, να προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε μεταξύ ημών και των γειτόνων. Κάνατε αυτό που έπρεπε τη στιγμή που έπρεπε, ναι, όπως σας κατηγορεί. Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία πρόταση σε σχέση όχι με το μόνο η Νέα ζήτημα. Δημοκρατία, ποιος... και άλλες πολιτικοί σχηματισμοί. Κοιτάξτε, δεν έχουν καταθέσει καμία απολύτως αντιπρόταση. Δεν έχουν πει τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε και δεν κάναμε. Αντιθέτως, νομίζω ότι ψαρεύουν στα θολά νερά μιας μερίδας της κοινωνίας που φλερτάρει ή φαίνεται να έλκεται από εθνικιστικές ιδεολογίες. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία, ανοίγοντας και τονίζοντας τόσο πολύ τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, και εκτιμώ ότι δεν είναι ούτε μια υπεύθυνη στάση ούτε μια στάση η οποία θα της βγει σε καλό. Το ερώτημα μου όμως, βέβαια ήταν αν εσείς κάνατε στο χρόνο εμείς και με χρόνο, τον τρόπο που στο χρόνο που άμεσα αντιδράσαμε, προσπαθήσαμε να επιλύσουμε, ξαναλέω, το ζήτημα σε επίπεδο χαμηλό, σε επίπεδο διπλωματικό. Από εκεί και πέρα, όταν είδαμε ότι η Τουρκία καθυστερεί, ολιγορεί, κολλησιεργεί ενίοτε σε σχέση με μια υπόθεση η οποία θα μπορούσε να έχει λήξει εντός 5 ή 10 ημερών, για να μην πω μια ημέρα ή λίγων ωρών, έτσι όπως λυνόταν στο παρελθόν, τότε αναγκαστήκαμε να φέρουμε το θέμα αυτό στα διεθνή φόρα, αναγκαστήκαμε να αυτό το φέρουμε στην... να γίνει νωρίτερα με πια. Κύριε Γιαννούλη, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει νωρίτερα. Γιατί έγινε εν όψη της Βάρνας, και μην θεωρήσετε ότι
αυτό δεν ήταν προϋπολογισμένο από την ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι τρεις μέρες πριν από τη Βάρνα υπήρχε συμβούλιο κορυφής και αν χρειαζόταν το θέμα αυτό να σηκωθεί διπλωματικά και πολιτικά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχε καλύτερο φόρουμ από την Σύνοδο Κορυφής. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε και μια ορθή στρατηγική, διότι το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήρε μια απόφαση η οποία είναι καινοτομή σε σχέση με την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Τουρκίας, καθώς είναι η πρώτη φορά που τίθεται ως προϋπόθεση για την πρόοδο των συζητήσεων με τη γείτονα, είτε στο ζήτημα της Τελωνιακής Ένωσης, είτε στο ζήτημα της Βίζας, είτε στο ζήτημα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Τουρκίας, και μάλιστα αυτό εξειδικεύεται έτσι περαιτέρω και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, αλλά και στη συμπεριφορά της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την Κυπριακή ΑΟΣ. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι από άποψη διεθνούς πολιτικής και διπλωματικής παρέμβασης η ελληνική κυβέρνηση έκανε το περισσότερο δυνατό. Από εκεί και πέρα σας ξαναλέω. Η Τουρκία βρίσκεται... εξέλιξη πώς την κρίνεται στο δικαστικό της σκέλος, τη σημερινή εξέλιξη για τους... Εντάξει, δεν θεωρώ ότι... Εντάξει, τώρα δεν θα κάνω νομική κριτική στην τουρκική δικαιοσύνη. Θα αποφασίσει έτσι όπως νομίζει ότι πρέπει να αποφασίσει. Δεν μου φαίνεται πάντως ιδιαίτερα εύλογη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο θα μπορούσε να λυθεί πολύ πιο γρήγορα, να έχουν επισπευστεί διαδικασίες για το δικαστήριο, καθώς γνωρίζουμε όλοι και εμείς και οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τους Έλληνες αξιωματικούς, τους Έλληνες στρατιωτικούς οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Αλλά από εκεί και πέρα σας ξαναλέω ότι με την Τουρκία σε μια τέτοια κατάσταση έντασης σε ό,τι αφορά την σχέση της με τους δυτικούς της συμμάχους, βρισκόμαστε σε μάλλον αχαρτογράφικτα νερά. Συμμερίζεστε την αισιοδοξία. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευθετηθεί το ζήτημα στο δυνατόν πιο γρήγορα. Συμμερίζεστε την αισιόδοξη εκτίμηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι μπορεί και πριν τις γιορτές του Πάσχα να έχουν επιστρέψει οι δύο στρατιωτικοί? Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και το σύνολο της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί, κατά τη γνώμη σας, ή να μην επιμείνω? Σας λέω, δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έθεσε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιουνκέρ, μετά τις συζητήσεις του με τον κύριο Ερντογάν. Εκτιμώ ότι εφόσον η Τουρκία εμείνει στις χθεσινές της τοποθετήσεις, τοποθετήσεις τις οποίες έκανε στη Βάρνα σε σχέση με την θέλησή της, τη βούλησή της να επανέλθει στο δρόμο που ορίζει το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς καλές πρακτικές, μπορούμε να έχουμε λύση μέχρι τότε. Κύριε Υπουργέ, δεν έχουμε ανοίξει αυτή τη συζήτηση, αλλά μέσα σε μια αμετροεπή ή και στα όρια του παρανοϊκού πολιτική στάση μπορεί να ανοίξουν και θέματα που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τις συνέπειές τους. Αναφέρομαι στην στάση της Τουρκίας σε σχέση με το κλειδί του εφιάλτη που κρατάει για το προσφυγικό. Ένα χαρτί δεν το βλέπω στη δημόσια συζήτηση να γίνεται ορατό ως κίνδυνος. Ότι μέσα σε αυτή την παράνοια... Αμετροεπή θα μπορούσα σίγουρα να συμφωνήσω ότι θα μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε. Δεν νομίζω ότι είναι παρανοϊκή. Το φοβάστε αυτό ως ενδεχόμενο? Δεν νομίζω ότι είναι παρανοϊκή η πολιτική της Τουρκίας. Νομίζω ότι την υποτιμάμε. Ναι, ίσως υπερβολή. Ναι. Απλά επειδή γενικώς κυκλοφορεί στην δημόσια συζήτηση, δεν σας κάνω κριτική που δεν είναι. Νομίζω ότι την υποτιμάμε πολύ συχνά την Τουρκία αν θεωρούμε ότι κάνει παρανοϊκή πολιτική. Δεν είναι έτσι, έτσι τα πράγματα. Διαβάζουμε εμείς λάθος πολλές φορές. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει έναν. Καταρχήν έχει δημιουργηθεί μια κοινωνική δυναμική στην βάση της τουρκικής κοινωνίας που έχει πυροδοτηθεί προφανώς και από τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες απέκτησαν την εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια, που επί της ουσίας έχουν αλλάξει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, βεβαίως η αποσταθεροποίηση που έχει επισυμβεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά το 2003 δεν έχει αφήσει την
την Τουρκία αν επηρεάστη. Πρέπει λοιπόν να πάμε πίσω σε μια σειρά από εξελίξεις που έχουν υπάρξει τα τελευταία 15-16 χρόνια, να δούμε τους 17 ίσως από το 2001 ήδη, τη γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το τι σηματοδότησε αυτό για τα εθνικά θέματα της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα να αντιληφθούμε ότι όλη αυτή η κατάσταση διαρκώς απομακρύνει την Τουρκία από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Εκεί νομίζω ότι είναι το κλειδί του προβλήματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το προσφυγικό που με ρωτήσατε... Μήτρα, απλά το προσφυγικό είναι ένας άμεσος κίνδυνος και είναι συνδεδεμένος και με τις μνήμες που έχουμε. Είναι προφανές ότι γι' αυτό σας λέω ότι η Τουρκία δεν κάνει παρανοϊκή πολιτική. Η γνώμη μου είναι ότι σε μεγάλο βαθμό αξιοποιεί ενίοτε το προσφυγικό ως μοχλοποίηση προς τη Δύση. Αυτό είναι ένα κοινό μυστικό. Η ίδια προφανώς δεν το παραδέχεται. Αξιοποιείται όμως το προσφυγικό ως ένας μοχλός πίεσης προς την Δύση και προς την Ελλάδα αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι γνωρίζει ότι δημιουργεί μια σειρά από ασταθείς καταστάσεις και ανισορροπίες στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών κοινωνιών, για τις οποίες βέβαια είναι άλλο θέμα να συζητήσουμε. Επομένως, η πολιτική που πρέπει να έχει και η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία δεν πρέπει να είναι μια πολιτική όξυνσης της έντασης, λεονταρισμών, δίθεν εκβιασμών που θα είναι τελικά κούφια, αλλά αντιθέτως πρέπει να είναι μια πολιτική η οποία θα στοχεύει στην εξομάλυνση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αυτό νομίζω το πλαίσιο πρέπει να κινηθεί και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει υποχωρητικότητες ή ανοχή απέναντι σε συμπεριφορές οι οποίες εκφεύγουν των ορίων. Έχω μια προσωπική απορία. Ίσως σαν θέμα να το έχετε απαντήσει αρκετές φορές, αλλά οφείλω απέναντι στον εαυτό μου να τη θέσω. Δεν είχατε φανταστεί εκείνο το πρωί που πηγαίνατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ότι η παρουσία σας μπορεί να παρερμηνευτεί, να συσχετιστεί με πολιτική παρέμβαση, όπως θέλετε. Κύριε Γιαννούλη, το έχω απαντήσει, αλλά καλώς κάνετε ότι θέλετε την ερώτηση. Είναι μια πορεία που ήθελα να σας τη θέσω τώρα που βρεθήκαμε. Σας πω πολύ ειλικρινά το εξής. Εκείνο το Σαββατοκύριακο είχαν υπάρξει μια σειρά από δημοσιεύματα, τα οποία έκαναν λόγο για μια δικογραφία η οποία ήταν έτοιμη να έρθει κλπ. Πρόκειται λοιπόν για ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σημασία, διότι αν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα σε μια δικογραφία η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι έτοιμη προς διαβίβαση στη Βουλή, και εφόσον ο τύπος έχει βουήξει ότι υπάρχει ένα τέτοιο, μια τέτοια είδηση ή μια τέτοια φημολογία, αυτό το οποίο θεώρησα ορθό να κάνω ήταν να επισκεφτώ την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και να τη ρωτήσω αν υπάρχει τέτοια δικογραφία και σε ποια διαδικαστική φάση βρίσκεται. Όχι φυσικά να συζητήσω μαζί της για την ουσία ή για το οτιδήποτε άλλο, αλλά προσέξτε λίγο, έχει σημασία αυτό. Αν ήξερα λοιπόν ότι η δικογραφία επρόκειτο να διαβιβαστεί την ίδια μέρα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προφανές ότι δεν θα έκανα καμία τέτοια επιλογή. Να πάω μέρα μεσημέρι στον Άριο Πάγο, γνωρίζοντας ότι απ' έξω είναι δημοσιογράφοι, για να κάνω το συγκεκριμένο ερώτημα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου. Νομίζω ότι έχει διευκρινιστεί το ζήτημα και δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρετε ότι δεν έχει διευκρινιστεί στη συνείδηση των περισσότερων από εμάς αν θα υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία. Διαβάζω ότι συζητάμε για την παράταση ενός μήνα στις εργασίες της Επιτροπής, στην οποία μετά τους κυρίους Σαμαρά και ο κύριος Τουρνάρας δεν προτίθεται να εξαρτάται τι εννοείται, εξαρτάται τι εννοείται αποτέλεσμα. Πολλές φορές... Εννοώ αυτό που είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε. Πολλές φορές οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι αποτέλεσμα υπάρχει όταν καταδικάζεται κάποιος. Έχουν εν μέρει δίκιο σε αυτό. Αποτέλεσμα υπάρχει όμως για μας όταν διαλευκανθεί η υπόθεση. Ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να πάρουμε ρεβάνς από κανένα πολιτικό αντίπαλο. Εγώ πάντως ούτε δεν επενήχθηκα αυτό. Ναι. Απλά σας το λέω για να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν έχουμε καμία διάθεση ούτε να πάρουμε ρεβάνς, ούτε διακοπή. Να καταδικάσουμε. Οφείλω ως νέος άνθρωπος ή ως γονιός να ανησυχώ για τα σκάνδαλα του παρόντος, του παρελθόντος,
Ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα αυτής της προκαταρκτικής επιτροπής, έχουμε πιστεί για το τι γινόταν σε αυτή τη χώρα. Χαίρομαι με τα σκάνδαλα του παρόντος. Δεν είναι ότι ξέρω κάτι ότι συμβαίνει. Μετά, ναι, ωστόσο, αυτά μετά που θα μάθουμε σε πέντε χρόνια, δεν θα μάθετε. Το εύχομαι. Ωστόσο, το ελπίζω και το εύχομαι. Δεν μπορείτε να μάθετε κάτι γιατί δεν συμβαίνει κάτι. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σας πω και έχει σημασία είναι λοιπόν ότι εμείς δεν σκοπεύουμε να πάρουμε πολιτική ρεβάνσα εναντί κανενός. Για μας αποτέλεσμα θα είναι αν έχουμε διαλεύκαν τις υπόθεσεις. Και αυτοί οι οποίοι είναι αθώοι, μακάρι να είναι όλοι αθώοι, να μπορέσουν να συνεχίσουν και την πολιτική του ζωή και την κοινωνική του ζωή κτλ. Ωστόσο, αν υπάρχουν ένοχοι, αυτοί πρέπει να... σε αυτούς πρέπει να αποδοθούν ευθύνες χωρίς να γίνεται μια ευρύτατη νομική ερμηνεία των προστατευτικών, αν θέλετε, διατάξεων του άρθρου 86, παράγραφος 3 του Συντάγματος, και νομίζω ότι αυτό ανταποκρίνεται και στο περιδικαίου αίσθημα αλλά και στις αρχές δικαιοσύνης με βάση τις οποίες πρέπει να δομείται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτεία. Τι συμβαίνει τώρα? Η Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης ζήτησε παράταση των εργασιών της. Αυτό πιθανόν να έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να δουλέψουν και στα νομικά ζητήματα που έχουν προκύψει ώστε να γράψουν το πόρισμά τους κλπ. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα αποφασιστεί σε αυτή την Προκαταρκτική Επιτροπή είναι αν και κατά πόσο η Βουλή έχει αρμοδιότητα επί των αδικημάτων για τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη στοιχογραφία, επομένως αυτά έχουν παραγραφεί. Μάλιστα. Διότι αρμοδιότητα της Βουλής, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, σημαίνει για την ταυτότητα του νομικού λόγου και παραγραφή, ή αν υπάρχουν αδικήματα τα οποία δεν έχουν τελεστεί κατά την άσκηση των καθηκόντων υπουργών, έχει κριθεί για παράδειγμα στο παρελθόν ότι η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες δεν τελείται κατά την άσκηση των καθηκόντων υπουργού. Άρα λοιπόν δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις του 86 παράγραφος 3. Προστατευτικές έχουν καταλήξει να είναι. Ο στόχος κανονικά μιας νομικής ερμηνείας θα έπρεπε να είναι να μην θεωρούνται προστατευτικές, αλλά εν πάση περιπτώσει μην επιμείνουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν εφόσον δεν ασκούνται, δεν τελούνται, δεν έχουν τελεστεί τα αδικήματα, τα πιθανά αδικήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων των συγκεκριμένων, και το τι σημαίνει αυτό είναι μια μεγάλη νομική συζήτηση, θα πρέπει να διαβιβαστεί η δικογραφία στην τακτική δικαιοσύνη για να προχωρήσει την έρευνά της και να ασκήσει ποινικές διώξεις εκεί που πρέπει να ασκήσει ποινικές διώξεις ή να μην ασκήσει εκεί που δεν πρέπει να μην ασκήσει. Πολύ φασαρία κατά τη γνώμη μου, η οποία δεν στοχεύει στην πραγματικότητα, στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Βλέπετε ότι και αν θρυλείτε ότι διαλέγεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν έχει ασυλία στον χρόνο στην ΕΡΤΡΙΑ. Ανασχημωτισμούς δεν προαναγγέλλεται, για τις εκλογές δεν δεσμεύεστε. Ναι. Θέλω να κλείσουμε μια πολύ σύντομη απάντηση σε τίτλους του οδικού χάρτη μετά το καλοκαίρι, μετά τον Αύγουστο του 2018, γιατί και εκεί υπάρχει έντονη κριτική για ότι πρόκειται για έναν και πολιτικό και επικοινωνιακό τέχνασμα ανακόλουθο με τις προσδοκίες που δημιουργείται. Καλά, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με την συγκεκριμένη αντιπολίτευση την οποία έχουμε αντιμετωπίσει με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Βενιζέλο. Θυμηθείτε τους πανηγυρισμούς του κυρίου Βενιζέλου το καλοκαίρι του 2014, όταν προετοιμάζανε το μνημόνιο που θα ερχόταν με την επιστολιπτική γραμμή, η οποία υπήρχε μόνο στο μυαλό του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Σαμαρά. Σε κανενός άλλο το μυαλό δεν υπήρχε. Σε κανενός Ευρωπαίου, σε κανενός μέλους ή εκπροσώπου των θεσμών δεν υπήρχε μια τέτοια πολιτική στρατηγική. Είχαν αποκόψει τη συζήτηση ήδη από τον Ιούνιο του 2014, λέγοντας ότι το δεύτερο πρόγραμμα είναι αναντίστρεπτα εκτός πορείας. Επομένως συγκρίνετε τις δύο αυτές τοποθετήσεις και μπορείτε να βγάλετε ένα πρώτο συμπέρασμα. Δεύτερον, ο Αύγουστος του 2018 σηματοδοτεί ένα τέλος. Τι τέλος είναι αυτό? Τι αφορά αυτό το τέλος? Αφορά τον μηχανισμό επιβολής, αν θέλετε, συγκεκριμένων πολιτικών σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός επιβολής πολιτικών? Έχουμε μία δόση, σου δίνω λεφτά, κάνε μεταρρυθμίσεις. Αυτό δεν μεταλλάσσεται, δεν έρχεται από την πίσω πόρτα. Όχι. Με τη μορφή
πολιτικής επιτήρησης, επιτροπής, παρακολούθησης. Η εποπτεία η επιτήρηση σημαίνει παρακολούθηση και μέσων και στόχων. Ναι. Η εποπτεία σημαίνει... Χωρίς εργαλεία. Αυτό σας λέω, μέσων, εργαλεία, στόχων. Η εποπτεία σημαίνει παρακολούθηση των στόχων. Ούτως ή άλλως, όμως, έχουμε ξαναπεί ότι η δύναμη επιβολής, όταν δεν υπάρχει ενεργή μια δανειακή σύμβαση, είναι πολύ μικρότερη, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα δεν είναι να κοροϊδέψουμε τους δανειστές ή να κοροϊδέψουμε τους θεσμούς κτλ. Είναι ότι δίνεται ούτως ή άλλως, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, μια μεγαλύτερη ελευθερία στην ελληνική κυβέρνηση να πάρει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής, τα οποία προφανώς θα βρίσκονται στο πλαίσιο των, θα κινούνται στο πλαίσιο των κανόνων που επιβάλλονται από την παρουσία της χώρας μας, από το γεγονός ότι η χώρα μας είναι μέλος, κράτος μέλους της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν ανοίγει ένα πρώτο πεδίο ελευθερίας. Με συγχωρείτε κύριε Γιαννούλη, ανοίγει ένα πεδίο ελευθερίας και δίνεται η δυνατότητα για μια ανάκτηση τμήματος της οικονομικής και της πολιτικής μας κυριαρχίας. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καθόλου συμβολικό, δεν είναι καθόλου επικοινωνιακό και αυτό θα φανεί από τον Αύγουστο και μετά. Δεν πρόλαβα να σας πω για το χρονοδιάγραμμα, αλλά ίσως σε μια επόμενη συνάντησή μας. Να σας πω ότι θα ήθελα με πάρα πολύ ενδιαφέρον να ρωτήσω ένα νέο άνθρωπο που είναι στην κυβέρνηση αν είναι ευτυχισμένος στην πολιτική και να κλείσουμε με αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν η εσωτερική μου ψυχική κατάσταση... Ναι, όλος ευτυχισμένος, ξέρετε, δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Είναι το προστάδιο για να είναι η πολιτική για τους ανθρώπους, να είναι ανθρώπινη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι μας και εγώ προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την κοινωνική πλειοψηφία. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να πω ότι έχω ενοχές. Ωστόσο, η ευτυχία είναι μεγάλη κάτι υπόθεση, το οποίο... έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι και επιθυμητή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Και δεσμευόμαστε να κλείσουμε με το Στοϊπανιδίν. Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα είναι κοντά μας η αναπληρωτής υπουργός εργασίας, η κυρία Θεανό Φωτίου. Σε λίγο. Ο χορός είναι η ζωή. 12 από τους καλύτερους χορευτές των θεάτρων Μπαλσόη και Μαριίνσκι 20 με 22 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Η μεγαλύτερη σύγχρονη ντίβα του γαλλικού τραγουδιού έρχεται στην Αθήνα. Λάρα Φαμπιάν, in concert,